ΙΤΕ και Υπουργείο Ναυτιλίας ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στα νησιά και την ναυτιλία. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Γιάννης Πλαγιωτάκης υπέγραψε με τον πρόεδρο του ΙΤΕ δύο σημαντικές στρατηγικές συνεργασίες. Υπογραφή σήμερα δύο πολύ σημαντικών συμφωνιών με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ενός κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος της χώρας, αποτελούν αποφασιστικό βήμα για την ασφάλεια στις θάλασσες και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Θα εξασφαλίσει τη λειτουργία ενός καινοτόμου σύγχρονου συστήματος, το οποίο θα παρακολουθεί τα καιρικά φαινόμενα σε όλο το χώρο του Αιγαίου, το σύστημα Τάλος. Πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία στην ουσία θα προσφέρει πληροφορίες που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία της ναυτιλίας, την πρόβλεψη των καιρικών φαινομένων. Πρόκειται και την υλοποίηση του έργου Τάλος, παρακολούθηση και πρόγνωση ακραίου καιρού για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα και τη βελτίωση της ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων, καθώς και πληρέστερη επίγνωση καιρικών συνθήκων στο θαλάσσιο πεδίο. Το πρόγραμμα Τάλος, ενός καινοτόμου προγράμματος που θα αναλάβει την υλοποίησή του το ΙΤΕ, καλύπτει σημαντικό κενό στην ενίσχυση της ασφάλειας της θάλασσας, διότι λόγω της κλιματικής αλλαγής καταλαβαίνετε ότι πλέον έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακραίες καιρικές συνθήκες. Ερχόμαστε να επιβεβαιώσουμε την αρχή μιας εξαιρετικής συνεργασίας και με το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας αλλά και με το Δίκτυο Πράξη, το οποίο εδρεύει εδώ, στον τομέα της ανάπτυξης νησιωτικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας. Πλέον ενώνουμε δυνάμεις από δύο διαφορετικά υπουργεία και με τρόπο συντονισμένο και στοχευμένο θα καταφέρουμε να υποστηρίξουμε την κοινότητα αυτή, η οποία μέχρι σήμερα υστερούσε σε σχέση με ευκαιρίες και σε σχέση με δυνατότητες ανάπτυξης καινοτομίας. Το σύστημα Τάλος αποτελεί ένα καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης του καιρού με προηγμένες τεχνικές, επένδυση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ και έρχεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες ασφάλειας στις θάλασσες λόγω και της κλιματικής αλλαγής. Τους ανέμους, την υγρασία, την νέφωση, τον κυματισμό της θάλασσας, παράμετροι που είναι πολύ σημαντικές για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Θα έχουμε δηλαδή και ακριβέστερες προβλέψεις, οι οποίες θα μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν από τους ναυτικούς μας. Τομείς ιδιαίτερης σημασίας, στους οποίους το Υπουργείο Ναυτιλίας δίνει πρώτη προτεραιότητα, όπως δήλωσε ο Γιάννης Πλαγιωτάκης. Το μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο θα υπογραφεί σε λίγο, θα προσφέρει σημαντικά εργαλεία για την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και στην ναυτιλία, αλλά και στο νησιωτικό χώρο. Αποτελούν δύο σημαντικούς τομείς για τους οποίους το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δίνει πρώτη προτεραιότητα. Όπως δήλωσε ο Νεκτάριος Σταβερναράκης, θα λειτουργήσουν τρεις κόμβοι, ένα στην Κρήτη, ένα στα Δωδεκάνησα και ένα στα Αντικήθυρα. Είμαστε λοιπόν στη διαδικασία τώρα να προμηθευτούμε το σχετικό υλικό που χρειάζεται, τον εξοπλισμό δηλαδή που θα εγκατασταθεί, και πιστεύω ότι στο άμεσο μέλλον, δηλαδή βλέπω ότι το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2023.